παιδιά, μόλις φτάσαμε Θεσσαλονίκη και το σημερινό μας mission είναι... Να πάρουμε ένα μηχανάκι. Σωστό. Να πάρουμε ένα σωστό μηχανάκι για το φίλο μας τον Νίκο που έρχεται εντουράδες μαζί μας και έχει ένα YZF. Ναι. Ένα YZF. 4,5. Μην μας σκοτώσεις, μπρο. Έχει ένα YZF 4,5 τέλος πάντων, τετράχρονο, η μανιβέλα πόνος και αποφάσισε ο άνθρωπος ότι θέλει ένα ωραίο δίχρονο μηχανάκι. Οπότε πάμε να βρούμε ένα σωστό. Είδαμε στην αγγελία ένα ωραιότατο Beta RR, το απλό, όχι το racing. Πάμε να το τσεκάρουμε. Κάτσε ρε, κάτσε, δω πέκεις ρε, κάτσε ρε, μένω είσαι ρε. Οκ, καλά πάει, πάρα πολύ καλά πάει. Και πάμε να δούμε ρε παιδιά το μηχανάκι, άμα είναι καλό να το πάρουμε ή όχι. Αυτά. Και πήγαμε που λες, είδαμε το Beta το RR. Δεν το άρεσε πολύ του Βλαδίμηρο εξωτερικά πιο πολύ, γιατί είχε λίγο χάλια κοστούμι και τα λοιπά. Γενικά φαινόταν ταλαιπωρημένο και δεν αξίζει τα λεφτά του. Και στο καπάκι βρήκε ένα Beta. Τον έπαιρνε τηλέφωνο, δεν το σήκωνε και σήμερα το σήκωσε. Και είμαστε σε φάση, είναι διαθέσιμο το μηχανάκι, λέει ναι. Οπότε, 70 ώρες λέει. 70 ώρες, όντως ρε φίλε. Οπότε, λέω ψέματα λέει. Ναι, και μας λέει ότι είναι αδούλευτο. Και παίρνουμε τηλέφωνο το φίλο μας και μας λέει έφυγες χτες. Και φεύγουμε τώρα, πάμε στο Κορδελίο να δούμε εκείνο το μηχανάκι. Σταυρούπολη, Ανελιούπολη. Ανελιούπολη πάμε. Α. Okay. Πάμε Ανελιούπολη να δούμε αυτό το Beta. Μακάρι να είναι ωραίο. Το προηγούμενο δεν το είχα βγάλει, παιδιά, σε vlog. Επειδή μπορεί δεν έβγαζα vlog τότε. Μπορεί να... και πάμε να το δούμε, παιδιά. Μακάρι να είναι ωραίο, γιατί δεν έχει και πολλά διαθέσιμα μηχανάκι τώρα στο car τελευταίο καιρό. Όπως το έχω δει, γίνεται λίγο χαμούλης. Καλά μηχανάκια, ναι, γιατί από. Τέλος πάντων, δεν θέλω να θίξω το θέμα. A few moments later. Μηχανάκι, είσαι πάρα πολύ τυχερός που έχουμε τρέιλερ. Καλά δε, αυτό τι έπαθε, είπες λάστιχο. Μπρος ή πίσω. Να το βάζεις καλό. Στο φάγανο. Και που λέει παιδιά, βρεθήκαμε εδώ πέρα με ένα τρέιλερ. Βρήκαμε τον άνθρωπο που μόλις τώρα έπαθε λάστιχο. Να πάρουμε ένα μηχανάκι, δεν μας βόλεψε. Πάμε να δούμε ένα άλλο. Φίλε, δεν ήταν ένα ποσό. Έτσι, δεν μπορούμε και δεν έχουμε και πουλήσει και είμαστε. Ο Νάσο ήταν Σωτήρης. Χάρηκα πολύ, Βλαδίμηρε. Χάρηκα πολύ. Πού σε πάμε? Όλοι πιστεύω. Πάμε, έχει κάτι τύπου, δεν ξέρω τώρα τηλέφωνα. Πάνε και δεν σε αλλάζουν επί τόπου. Α, ναι, ισχύει. Κάτι, αλλά εντάξει, δεν είναι πάρουμε ένα καφέ κάτι από πέρα, δεν ξέρω το δρόμο να έχετε. Όχι ρε, είμαστε... Έλα ρε, να πάμε πάρουμε ένα καφέ ρε. Και παιδιά, φτάσαμε στο προορισμό μας εδώ πέρα. Αλλάξουμε λάστιχο. Help a friend, help a friend. Εντάξει, η βοήθεια ήταν... Ήρθα από το πουθενά, ήταν ανεκτήμητη. Είμαστε μόλις ήπιαμε, ευχαριστώ πολύ. Καλή Μαρία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εννοείται, εννοείται. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Άντε, bye. Άμα είσαι τυχερός. Αν είσαι τυχερός, όντως. Αν είσαι τυχερός. Τώρα, δηλαδή, πού τον είδαμε τον άνθρωπο, εγώ δεν κατάλαβα καν τι είχε γίνει. Ο Βλαδίμηρος τον βλέπει, λέει, όπα κάτσε, λέει, ρε φίλε, κάτι γίνεται, πάμε να το βοηθήσουμε. Και ήρθαμε και πόσο μακριά ήρθαμε, 10 λεπτά με... Ναι, αφού ήταν κλειστό. 10 λεπτά με το αμάξι, περάσαμε από ένα μαγαζί, ήταν κλειστό για να το αλλάξει το λάστιχο. Και ήρθαμε τώρα σε αυτό, ναι. Κοίτα εδώ, πώς θα φέρνει η μοίρα, ρε φίλε. Και μακάρι δεύτερη και τυχερή, να μην υπάρχει τρίτη, να το πάρουμε ο να φύγουμε. Φίλος μας ο Δήμος έχει ένα καλό μηχανάκι πάνω απ' όλα. Ναι, ο φίλος αλλιώς δεν παίρνουμε τίποτα. Αλλιώς ναι, δεν θα έρθει στο βουνό. Θα κάτσει σπίτι του. Φτάσαμε, βγαίνουμε από το αμάξι. Πάμε να δούμε. Εν τω μεταξύ είχε τόσο κρύο σήμερα στην Ιερισσό. Έχουμε πάρει μπουφάν, ζακέτες, ένα σωρό και είμαι σε φάση σκουφάκι. Και είμαι σε φάση ανακάτσε λίγο ρε φίλε, επειδή πας στη Θεσσαλονίκη, βάλει ένα μπλουζάκι πάλι καλά, δόξα τω Θεώ γιατί έχω υδρώσει. Βάλτε, ναι.
Παιδιά, πώς το βλέπετε το μηχανάκι να το πάρουμε? Λέτε να το αρέσει? Θα δείξει. Πήραμε τελικά, έχει κάτι ψηλοθεματάκια, θα τα συμμαζέψουμε. Τι κατά μάστορας είσαι. Εντάξει, τι να κάνω. Όχι ρε, εσύ είναι καλό μηχανάκι. Και εμένα μου άρεσε. Για χαρά είναι, θα το κάνουμε μπουκι, όπως το Wiser. Καλή συνέχεια, το πήραμε. Άντε γεια. Άντε πάει. Καλή συνέχεια. Πού το? Εκεί, το πήραμε το εργαλείο. Το πήραμε το εργαλείο. Θα το κάνουμε πιπίλα το εργαλείο. Είναι 2018. Το racing είναι αυτό, ε. Είναι το racing, ναι. Πω. Είναι εντάξει. Φτύστο. Πού, θέλει ψιλοσημαζέματα. Όλα θέλουν ψιλοσημαζέματα, εντάξει. Τώρα μα συγκρίνει ότι αυτό που είδαμε με 7.000 μπροστά σε αυτό εδώ είναι μέρα με τη νύχτα. Με 1.000 αυτό γίνεται μπουμπούκι. Στα κεράκια μου. Ναι. Πείτε μου κάτω στα comments άμα θέλετε να δείτε πώς αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ ο κύριο, θα συμμαζέψει τον Beta το RR, το racing. Αν θέλετε τέτοιο βλογκάκι πείτε μου, άμα ναι ή όχι, άμα θέλετε να είναι detailed ή γρήγορο όπως και το wise that κάναμε. Αυτά μάγκες, το φορτώσαμε και πού πάμε τώρα Βλαδίμηρε? Ιερισσό. Όχι, πάμε Ιερισσό, πάμε να κάνω τα νύχια μου ρε. Παιδιά, στην ουσία άξιζε τα λεφτά του, πάλι καλά που δεν πήραμε την πρώτη επιλογή. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται και βοηθήσαμε έναν άνθρωπο που τον βρήκαμε εκεί στο δρόμο, είχαμε τρέιλερ μαζί μας. Το φορτώσαμε, το φτιάξαμε την ημέρα, στην ουσία κάναμε μια εξυπηρέτηση και βρήκαμε και το κατάλληλο μηχανάκι για το φίλο μας και όλα πάνε σύμφωνα με τη σχέδια. Όλα πάνε πένα. Και ήρθαμε εδώ πέρα στο πολύ αγαπημένο μας πλυντήριο αυτοκινήτων και μηχανακιών και πάμε να το πλύνουμε ώστε να το παραλάβει ο φίλος του GG. Να μην έχει λάστιχο. Να μην έχει λάστιχο. Να μην έχει λάστιχο με πιεστικό. Οκ, το πιάσετε αυτό. Βλέπετε εδώ πέρα σε 9-5 στο car clean. Έτοιμο το μωράκι. Πάμε να βάλουμε μπρος και φύγουμε για Ιερισσό. Φτάσαμε εδώ με το πεντακάθαρό μας τζάμι. Εδώ με τα ζωηρά γατάκια. Άμα θέλει κάποιος, απλά στείλω μου DM στο Instagram. Είναι κούκλα αυτό το μηχανάκι, αλήθεια. Και περιμένουμε να έρθει ο άνθρωπος να το δει και θα σας έχω την αντίδρασή του. Φαίνεται το καινούριο σου εργαλείο. Πάμε καμιά βόλτα, είτε. Παιδιά, ο άνθρωπος δεν ενθουσιάζεται, είναι πολύ προσγειωμένος. Χαίρεσαι. Θα χαρίσει τη βόλτα, θα το κάνει μια βόλτα. Δεν σε δώσω ένα κράνο. Πάμε εδώ στο χωράφι λίγο να δεις πως πάει, ρε. Έλα! Το δούμε τη μέρα ρε μαλακά! Τι κάνουμε! Άντε! 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 Και παιδιά, κάπως έτσι κλείνουμε το βλογκάκι με παρέα τον Γκάς. Εύχομαι να σας άρεσε. Αυτή πάνω κάτω ήταν η μέρα μας σήμερα. Μόλις κλείσανε οι κάμερες, μας είπε πόσο πολύ του άρεσε το μηχανάκι κτλ. Οπότε αυτά. Εμείς θα πούμε στο επόμενο βλογκάκι.
Είναι νύχτα, οπότε καληνύχτα. Τα λέμε.